έξιμο με σιγαστήρα και επίσης αυτό εδώ το λάστιχο γύρω γύρω στην καμπάνα, δύο σιγαστήρες δηλαδή, τους έχω δείξει και σε άλλο κεφάλαιο, αλλά και ένα αυτοσχέδιο αναλόγιο φορητό. Είπαμε εδώ στο πάνω αριστερό μέρος έχει μια τετράγωνη οπή στην οποία μπαίνει αναλόγιο. Επειδή δεν βρήκα, έφτιαξα εγώ αυτό το αυτοσχέδιο με δύο άλεν κλειδιά, το ένα μπρος, το άλλο πίσω. Έτσι και στο ένα άκρο, στη γωνία του ενός άκρου τοποθέτησα αυτό το μανταλάκι. Ας βάλουμε λοιπόν και το φύλλο με τα τραγούδια. Κοιτάξτε τις τρεις νότες, τις χαμηλές, από ντο, το σι και το σι μπεμόλ. Κοιτάξτε τώρα να βάλω αυτόν τον σιγαστήρα, ο οποίος κάνει κάποια δουλειά, αλλά αυτές τις νότες, αλλά πάνω από το ντο, δηλαδή από το ρε μη φασολά. Με αυτές τις χαμηλές νότες, ακούστε, δεν μπαίνει, δεν παίζει σωστά. Λοιπόν, θα παίξουμε λοιπόν με νότες πάνω από το ντο, δηλαδή σε κλίμακα ρε, χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο silencers. Στους δύο αυτούς σιγαστήρες, αυτό εδώ, ένα πάνθινο, 2 ευρώ, και αυτό εδώ το γύρω-γύρω λαστιχάκι, έτσι, που μπαίνει στην καμπάνα και κατά κάποιο τρόπο μειώνει. Ας ακούσουμε λοιπόν μερικές μελωδίες. Σιγαστήρα, να παίξουμε το ίδιο.
τις μελωδίες τις παίζω με το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο τροποποίησα εγώ. Και δεν πρόκειται να χαλάσει ποτέ.